Φωκιάδας, από τις ελάχιστες ιστορικές αναφορές, προσδιορίζεται ως ο τόπος όπου ρίχνονταν οι καταδικασμένοι σε θάνατο και οι αιχμάλωτοι πολέμου. Κατά ιστορικές αναφορές, στον Κιάδα ρίχτηκαν από τους Σπαρτιάτες, ο ήρωας του Δεύτερου Μεσσηνιακού Πολέμου Αριστομένης, μαζί με 50 αιχμάλωτους Μεσσηνίους. Επίσης, στον Κιάδα οι Σπαρτιάτες κατακρύμνησαν και το νεκρό σώμα του βασιλιά Παυσανία. Ο Παυσανίας, που νίκησε τους Πέρσες στις Πλατέες και τους έδιωξε από τα Μικρασιατικά παράλια και την Κύπρο, στη Σπάρτη καταδικάστηκε σε θάνατο για προδοσία. Ήταν γνωστό ότι στο σπήλαιο υπήρχαν οστά, όμως η πρώτη συστηματική έρευνα έλαβε χώρα το 1983. Τα οστά προέρχονται από ενήλικες άντρες και λίγες γυναίκες. Δεν ρίχτηκαν στο βάραθρο σκόρπια, αλλά ως ακεραία σώματα. Η είσοδος του σπηλαίου έχει επιχωματωθεί και σήμερα έχει πλάτος μισό μέτρο. Το εξερευνημένο τμήμα του έχει μήκος 50 μέτρα. Το σπήλαιο δεν αποτελεί οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο. Kiadas, from the few historical references, is identified as the place where criminals and prisoners of war were thrown in ancient Sparta. It was known that there were bones in the cave, but the first systematic research took place in 1983. The bones come from adult men and a few women. Its entrance has been filled in, and today it is half a meter wide. The explored part is 50 meters long. The cave is not an organized archaeological site.